Έχουμε και ωραίο κόσμο. Για να μην πείτε, μια φωτιά. Μόσχε, εργάτες. Ο Τρίγος έχει ξεκινήσει από την 1η Οκτώβρη και θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη ζώνη της Μαντινίας. Η χρονιά ήταν αρκετά βροχερή, με αποτέλεσμα να είναι καλά εφοδιασμένα σε νερό τα πρέμνα σε όλη την περίοδο. Η μόνη διαφορά είναι ότι έπεσαν πολλές βροχές τέλη Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Είχαμε μια βροχόπτωση που ήταν το διάστημα της άνθησης και της καρπόδεσης του αμπελιού, με αποτέλεσμα να έχουμε από τις πολύ αυξημένες υγρασίες που είχε αυτό το καιρό μαζί με την υψηλή θερμοκρασία να έχουμε προσβολές από περονόσπορο, που αυτό απλά δημιούργησε μείωση στην παραγωγή της ζώνης της τάξης του 30-35%. Υπήρξαν και αμπέλια που δεν είχαν και καθόλου παραγωγή. Όταν κάποιοι δεν τα προστατεύσαν, πάθανε ολοκληρωτική καταστροφή. Σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετική χρονιά. Εκτελήθηκε πέραν της μείωσης της παραγωγής. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Πολύ όρημα αρώματα, χρώματα. Είναι εξαιρετική χρονιά. Είναι ανάλογα την περιοχή, την τοποθεσία που βρίσκεται το αμπέλι, τις επεμβάσεις της φυτοπροστασίας που έκανε ο κάθε αμπελουργός. Άλλοι είναι ευχαριστημένοι, άλλοι είναι... Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήραν καθόλου παραγωγή. Αλλά γενικά η ζώνη είναι ένα 30% μειωμένη σε σχέση με την υψηλή παραγωγή που είχε το 2014. Τώρα, τι είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το σταφύλι εδώ της περιοχής, το Μοσχοφύλλερο? Το μοσχοφύλλερο, καταρχάς, πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι έχει μοβ χρώμα και φτιάχνουμε λευκό κρασί. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, ας πούμε, για την Ελλάδα. Έχει εξαιρετικά αρώματα, και τερπενικά αρώματα και μοσχατίζει δηλαδή κάπως. Έχει πολύ ωραία γεύση, είναι όξινο, μπορεί να συνοδεύσει ευχάριστα πάρα πολλά φαγητά. Και αυτό είναι που το κάνει περιζήτητο. Μπορεί να ταιριάξει με πάρα πολλά πράγματα. Ιδίως με ψαρικά, ας πούμε, είναι το καλύτερό του, αλλά με ειδική επεξεργασία ή με τον τρόπο, ανάλογα με τον τρόπο που εινοποιεί ο καθένας, μπορεί να φτιάξει κρασιά που να συνοδεύουν τα πάντα από το μοσχοφύλλερο. Στον εξαγωγικό τομέα, πώς πάει? Νομίζω είναι έτσι κι αλλιώς πρεσβευτής της Ελλάδας το μοσχοφύλλερο, το ξινόμαυρο και το μοσχοφύλλερο, το ξινόμαυρο της Νάουσας και το μοσχοφύλλερο της Μαντινίας είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδας μαζί με το ασύρτικο από τη Σαντορίνη και το αγιοργήτικο από την Εμαία, οι πρεσβευτές της Ελλάδας σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που γίνονται στο εξωτερικό για πώληση των κρασιών. Γιατί είναι εξαιρετικές ποικιλίες και δεν υπάρχουν πουθενά άλλο στον κόσμο. Τώρα έχουμε λιγάκι στις τιμές για τους παραγωγούς. Ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα δηλαδή οι τιμές? Οι τιμές είναι λίγο ψηλότερες από πέρυσι, είναι καλά τα επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή είμαστε από 30 λεπτά μέχρι 45 λεπτά φέτος για το μοσχοφύλλερο. Σε άλλες περιοχές ήταν πιο χαμηλά, ανάλογα την ποιότητα του σταφυλιού πάντα. Πάντως με 45 λεπτά δηλαδή είναι μια πολύ καλή τιμή για 1.100 κιλά το στρέμμα παραγωγή, είναι ένα εισόδημα ικανοποιητικό για τους παραγωγούς, τους αμπελουργούς. Παραγωγούς, πέρα από το δίνει το κρέσι στα ημοπλία και κρατάνε και μια ποσότητα για τα σπίτια τους. Τι θα πρέπει να προσέξουν όταν το έχουν στα βαγένια, σπίτι τους που τα κάνουν μόνο για προσωπική τους οικογενειακή χρήση? Καλό είναι να συμβουλεύονται πάντα έναν ειδικό οινολόγο, να μετράνε τα χαρακτηριστικά του μούστου που θα πατήσουν, που θα έχουν στα χέρια τους, να έχουν καθαριότητα σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν. Και παρακολούθηση, δηλαδή να μην το αφήσουν στην τύχη του. Θέλει παρακολούθηση όλη την ώρα. Από την ώρα που θα πατηθεί, από την ώρα που θα καλλιεργήσουμε το αμπέλι μέχρι την ώρα που θα το φέρουμε στο εινοποιείο να το πατήσουμε, να το επεξεργαστούμε, θέλει να είναι από κοντά κάποιος. Η βαθμή πόσο ήταν ο γράδος εδώ στην περιοχή? Είναι πάνω από 11 και πάνω. Από 11 και πάνω. Είναι πολύ καλά, ναι. Γιατί είναι ένα ελαφρύ κρασί που συνοδεύει φαγητό. Δεν χρειάζεται να είναι
13 βαθμούς. Έτσι είναι, φαίνεται και η φινέτσα του και τα αρώματά του. Από πάνω έχει παιδιά, θα βοηθήσουμε εκεί. Μια ράδε. Πάμε, μια ράδε. Thank you.